Ο Χάρης ο Κυριάκου μένει αμαρκάριστο στο φτερό. Τελικά ο Εφρέμ με σέντρα. Ο Ατράντε σηκώθηκε. Το σουτ του Ρούμπιο δίπλα τα δοκάρια. Ευκαιρία μεγάλη για την Ομόνια στο δεύτερο λεπτό με τον Ρούμπιο. Με τις όποιες επιλογές έχει βεβαίως. Έχει Γκαρσία, έχει Χάπερ. Εδώ θα κλέψουμε τη Ομόνια με τον Εφρέμ. Ο Σερτζίνιο το σουτ το βάλε σε κόρνερ. Να η Ομόνια που απειλεί στο 59 με τον Βραζιλιάνο, ο οποίος έχει ισχυρό σουτ. Πολύ ψύχρεμα, ελευθέρωση για τον Στυλιανού και αυτός για τον Μίνα που συγκλίνει ο Κολομβιάνος. Πέρασμα για τον Μεριέμ. Ανεβαίνει με προϋποθέσεις ο Απόλλωνας, πάσα για τον Ούχου. Συρτάει σέντρα επικίνδυνα. Ο Γκαρσία θα απολέσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι. Στο 68 χωρίς αντίπαλο σημαδεύει το... Η κάθε την παλιά, ο Σαγκόη πρόλαβε το πλασέ έξω από τον Χαράλαμπο Κυριάκου. Μεγάλη φάση και αυτή νομίζω. Πολύ καλή κίνηση από τον Σαγκόη που με τη μία έσπασε την μπάλα στον Χαράλαμπο Κυριάκου. Μεριέμ για τον Ρομπέρτο σουτ. 1-0 ο Απόλλωνας. Μπερτράν Ρομπέρ στο 82. Το πρώτο εφετινό γκολ του Γάλλου με το οποίο νομίζω εξηλαιώνεται για όσα λάθη είχε κάνει στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά και σήμερα. Στο 83 ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ με τον Μπερτράν Ρομπέρ. Βασιλείου και Παπουλής. Ξανά το σούτ του Ρομπέρ. Δεν υπολογίζε σωστά ο Μωρέιρα, να δούμε ξανά. Πέρασε μέσα από το τείχος. Κατά από τα πόδια πέρασε. Δεν μπορούσε να αντιδράσει νομίζω. Άνοιξε το τείχος και πέρασε η μπάλα. Γι' αυτό και έδειξε σαστισμένος ο Μωρέιρα. Μόνια που εξακολουθεί να είναι μπροστά. Το πλάγιο που εκτελέστηκε. Η άμυνα που βγήκε, ο Σκαραμοτσίνο πήγε για να κάνει το σουτ. Ο Μαρκάσα θα μαζέψει, θα ανοίξει την μπάλα και θα κόψει ο Απόλλωνας που θέλει να φύγει στην κόντρα τώρα. Φοβερή φάση. Η παλιά είναι εξαιρετική για τον Χάπερ. Ο Μωρέιρα βγήκε, πέρασε χωρίς τερματοφύλακα ο Καναδός, θα πλασάρει και θα αστοχίσει. Αν είναι δυνατό. Στο 90. Αν είναι ο δυνατό. Χάπερ χωρίς αντίπαλο θα σημαδέψει το δοκάρι. Μονούχο, ο Κυριάκο όμως θα κλέψει για τον Εφρέμ. Μόνοι τους είναι στην περιοχή. Εφρέμ με προϋποθέσεις. Θα σεντράρει ο Βάλε, ο Φερναντές με τα κουνάκι στη γραμμή, θα κόψει ο Στυλιανού. Φοβερή φάση. Απίστευτη εξέλιξη, σπάνε καρδιές στο τσιριοστάδιο. Βλέπουμε μεγάλο παιχνίδι. Η Ομόνια αγγίζει τον γκολ που θα ισοδυναμούσε με πρόκριση.